Κύριε Βουλευτά, άρχοντες οφικιάλοι του Πατριαρχείου, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτατε, σήμερα δεύτερη ημέρα της ιστορικής επισκέψεώς στον τόπο μας και αισθάνομαι για ακόμη μία φορά την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο νησί μας. Η ευχή έγινε πραγματικότητα και το όνειρο αλήθεια. Ο πρώτος της Ορθοδοξίας βαδίζει στα ιερά χώματα του νησιού μας, δίνοντας την ευλογία του. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος της Θάσου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Θάσου, ομόφωνα αποφάσισε να δώσει το όνομα της ημετέρας Παναγιώτητας στην παραλιακή εδώ οδό στην κοινότητα των Λιμεναρίων. Μια κοινότητα από όπου όταν ο καιρός είναι καλός Παναγιώτεται, είναι δυνατό κανείς να δει και το Άγιο Όρος. Παναγιώτατε, παρακαλώ δεχτείτε την απόφαση αυτή, ώστε η επίσκεψή σας να είναι εκτός από ιστορική και λυτρωτική επαγαθό για τον τόπο και για το λαό μας, που θα θυμάται πάντα την καλοσύνη σας, αλλά και την άδολη πατρική σας αγάπη. Στο εξής λοιπόν, ο παραγιακός δρόμος των Λιμεναρίων θα φέρει το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Βλέπουμε εδώ τον Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
επιστρατεύεται ένα κάθισμα Γιάννη. Η οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου στα λιμενάρια Θάσου θα θυμίζει στους κατοίκους τη Μεγάλη Εκκλησία, την πορεία της στους μακρούς αιώνες, τους Αγίους Ιδρυτές της, τον Ισαπόστολο Θεμελιωτή της Κωνσταντινούπολεως, και στην εποχή μας, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται ταχύτατα, με πρωτοφανή μεταξίωση των αξιών και με ποικίλες ανατροπές, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όπως γράφει ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, καθηγητής και ακαδημαϊκός, σφράγισε ανεξίτηλα την ίδια την ιστορία της πολιτισμένης ανθρωπότητας και εξακολουθεί να αποτελεί ελπίδα για το παρόν και το μέλλον του συγχρόνου ανθρώπου. Ο Άγιος Περγάμου προσθέτει ότι τον θεσμό αυτό, ακόμη και αν δεν τον είχαμε δοσμένο από τη χάρη του Θεού και μάλιστα στο γένος μας, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Με πολλή συγκίνηση απευθύνουμε ολόθερμες ευχαριστίες προς όλους εσάς, οι οποίοι ελάβατε την απόφαση για την ονοματοδοσία αυτή. Σας ευλογούμε και σας προτρέπουμε να μην λησμονείτε τους δεσμούς της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης με την Μακεδονική γη. Οι πρόσφυγες έδωσαν ζωή σε πολλές περιοχές της με την εργατικότητα, την τιμιότητα, το φιλότιμο, την προσήλωση στις παραδόσεις και στην πίστη των πατέρων τους. Έφεραν πολιτισμό από την Ανατολή, από τη Μικρή Ασία. Μέσα στις αφάνταστες ταλαιπωρίες, η ζωή τους δεν έχασε τον αναστάσιμο χαρακτήρα της. Δεν είναι τυχαίο ότι στο υπέρθυρο της εισόδου των Ορθοδόξων ναών συνήθως υπάρχει η εικόνα του Χριστού, ο οποίος υποδέχεται με ανοιχτή αγκάλι τους εισερχομένους και με το ένα χέρι του ευλογεί, ενώ με το άλλο κρατεί ανεωγμένο, ανοιχτό το Ευαγγέλιο, όπου αναγράφεται το χωρίον «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Η Εκκλησία και με αυτήν την εικόνα θέλει να υπομνήσει στους πιστούς, σε όλους μας, ότι μέσα στο επίγειο σκήνομα του Θεού, δηλαδή στον ναό, όπου τελεσιουργούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας, φανερώνεται η οδός Κυρίου. Την αγάπη ως καθυπερβολήν οδόν υπέδειξε στους Κορινθίους και έκτοτε εις τας γενεάς πάσας των χριστιανών ο Απόστολος Παύλος. Αυτήν την οδό δείχνουν και οι Άγιοι και οι μάρτυρες της πίστεώς μας. Αυτήν την οδό πορεύεται και η Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Η οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου αυτήν την αλήθεια πρέπει να σας υπενθυμίζει, αγαπητοί. Με αυτά τα αισθήματα σας ευχαριστούμε ακόμη μία φορά για την τιμή και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε την πόλη των πόλεων. Είναι γνωστό και το ζούμε συχνότατα ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται στη Βασιλεύουσα ως απλοί επισκέπτες, ως τουρίστες, μετατρέπονται σύντομα σε προσκυνητές. Ανακαλύπτουν βαθιές αλήθειες, ακούνε άρρητα ρήματα, νιώθουν ζωντανή την παρουσία των προγόνων μας που αναπαύονται στα εκεί Άγια Χώματα, προσδοκώντες Ανάσταση νεκρών. Στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου μεταλαμπαδεύεται στις καρδιές τους το ουράνιο φως της Αναστάσεως, ακίμητο εις τους αιώνας των αιών. Σε αυτό το πνεύμα επικαλούμαστε για όλους σας τη χάρη, το έλεος και τον φωτισμό Χριστού, του Σωτήρος, του ανθρώπου και του κόσμου.
ο αΐ υπερημών Θεός της αγάπης, να σας δίνει υγεία, δύναμη και κάθε ευλογία για να συνεχίζετε τα καλά και θεάρεστα έργα σας, επ' αγαθώ της Θάσου και του γένους ολοκλήρου και εις δόξαν Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε και πάλι και πολλάκις και σας ευχόμεθα μια καλή βραδιά. Παναγιώτατε, παρακαλούμε δεχτείτε τα δώρα των πολιτιστικών συλλόγων. Του Θρησκευτικού Συλλόγου Προσφύγων Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης ο Άγιος Ιωάννης. Του Συλλόγου Ποντίων Θάσου Διογέρης ο Συνοπεύς. Παιδιά, Έπεται η πόλη της Καβάλας που ακολουθεί. Πολύ ηγεσία στο κοινωνικό δόγμα που σε αυτό την ησίλια είναι και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Οι οποίες παίρνουν να χαιρετήσουν και τον Ελληνικό Πατριάρχη αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ο οποίος είπαμε ότι από τη μέρα και μετά δεν... Πέστε μέσα. Ελάτε, πάτε λίγο πιο πίσω. Εδώ... Φώναξε. Ναι. Πάμε λίγο πιο πίσω. Λίγο κύριε, παρακαλώ, λίγο, λίγο. Ωραία εδώ όλοι. Δέχεται αυτή τη στιγμή. Και τώρα, μιλώ για την διάρκεια.